Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθούν αρκετά άλογα. Η Λαρέινα και από την εσωτερική τώρα ο Σεκρετάρι Άνεμος. Όμως την πρωτοπορία τώρα θα πάει η Καροκάν για να οδηγήσει στα δύο μήκη από το Σεκρετάρι Άνεμος. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Ζώτος στην τρίτη θέση και στη τέταρτη η Λαρέινα, Γκρέι Μπαλ, Σάλαχ, Σμόγκ. Λάρα Φαπιάν ακολουθεί 700 περίπου με την Καροκάν να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ακολουθεί ο Σεκρετάρι Άνεμος και ο Ζώτος. Στη συνέχεια είναι η Λαρέινα με τον Γκρέι Πάλ, Γκρέι Πάλ και Λαρέινα με την Καροκάν να βρίσκεται πάντα στην πρωτοπορία. Είναι 4 μήκη μπροστά από τον Ζώτο, ο οποίος περνά αυτό στη δεύτερη θέση τώρα και προσπαθεί να μειώσει και μειώνει από την Καροκάν. Καροκάν έβασμα κάνει και ο Γκρέι Πάλ, ο οποίος είναι τρίτος, πλησιάζει και αυτό τον Ζώτο. Πλησιάζουν αμφότεροι την Καροκάν με κάνουν ταυτόχρονη επίθεση. Ο Γκρέι Πάλ όμως πρώτος θα πάει στην πρωτοπορία αυτός και θα ακολουθήσει ο Ζώτος στη δεύτερη θέση. Έμεινε πιο πίσω η Καροκάν με τον Γκρέι Πάλ να βρίσκεται στην πρωτοπορία. Ο Ζώτος προσπαθεί να απειλήσει στα τελευταία μέτρα, όμως φέρει ο Γκρέι Πάλ. Έχει τις δυνάμεις να είναι δύο μήκη μπροστά. Γκρέι Πάλ έχει τις δυνάμεις για να κερδίσει εύκολα το Ζώτο. Καροκάν και στην τέταρτη θέση ο Ιγίτορ.